Αναστάτωση σε γονεί και γιατρού σήμερα στο Ρέθυμνο από το νέο κρούσμα μηνικήτηδα που καταγράφηκε σε παιδικό σταθμό του Δήμου. Πρόκειται για ένα αγοράκι ηλικία πάνω από τριών ετών, το οποίο νοσηλεύεται ήδη στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων, ευτυχώ σε καλή κατάσταση. Στην ίδια κλινική νοσηλεύονται εκτό κινδύνου δύο ακόμα περιστατικά από τα Χανιά. Ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι ηλικία περίπου 5 ετών. Νύπε μορφέ. Είναι, είναι υποέλεγχο, δεν εμπνέει καμία ανησυχία, δεν έχει πάρει ούτε τη μορφές της επιδημίας ούτε ε, λόγω του ότι είναι και σε διαφορετικέ περιοχέ, ότι σχετίζεται με κάποιο παράγοντα στη συγκεκριμένη περιοχή. Στο Ρέθυμνο, η Δημοτική Αρχή έχει ήδη λάβει προληπτικά μέτρα για τα υπόλοιπα 43 παιδιά του παιδικού σταθμού, στον οποίο πηγαίνει και το αγοράκι, χορηγώντα του γονεί εντελώ δωρεάν την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή που θα πρέπει να ακολουθήσουν προληπτικά τα παιδιά του για ένα 48 ώρο. Έχουν ληφθεί όλα τα δείγματα για καλλιέργεια και εντόπιση του μικροβίου ή του ιού που μπορεί να έχει και μέχρι τότε που θα βγουν αυτά, για να ξέρουμε ακριβώ περί τίνο πρόκειται, έχουν καλυφθεί και για τι δύο περιπτώσει φαρμακευτικά και με ειδική αγωγή τα παιδιά, ώστε οποιοδήποτε συμπέρασμα βγει να μην έχει καθυστερήσει η θεραπεία και η αποθεραπεία των παιδιών. Και ενώ τα τρία περιστατικά δεν χαρακτηρίζονται βαριά από του γιατρού, εν τούτη οι παιδίατροι το καμπανάκι, καλώντα του γονεί να εμβολιάζουν τα παιδιά του για να γλιτώσουν από το μικρόβιο τη μηνυγκίτιδα τύπου Β, το οποίο μπορεί να σκοτώσει τον ασθενή το πολύ μέσα σε 48 ώρε. Είναι πολύ επιθετικό. Και η επιθετικότητα έχει και μια επικίνδυνοτητα παραπάνω από του άλλου. Γιατί είναι πιο ραγδαία εξελίσσεται η έτσι δηλαδή δεν σου δίνει χρόνο διαγνωστικό και θεραπευτικό. Γιατί δεν είναι τα πρώτα συμπτώματα, Έχουμε να ένα 39-40 πυρετό στο παιδί και αμέσως θα μου φέρει τη δισκαμψία που μου έχει, θα μου φέρει δηλαδή τα, τα συμπτώματα της του. Θα χρειαστούν κάποιες ώρες να φανούν τα συμπτώματα. Ε, αυτές οι ώρες είναι οι κρίσιμες ώρες. Δυστυχώ όμω η τιμή του εμβολίου είναι απαγορευτική για του γονεί με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα, αφού δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Η κάθε δόση του κοστίζει 104 ευρώ. Το λέμε στου γονεί, λέει γιατρέ, παιδί μου που να βγω 100 ευρώ όταν παίρνω 4 και 5 εκατοστάρικα. Φανταστείτε τώρα, εγώ 4 παιδιά, πόσα λεφτά θα χρειαστώ για αυτό το εμβόλιο, έτσι. Και μιλάμε για 4 δόσει. Ναι, αυτό, αυτό ακριβώ. Οπότε για κάποιον γονέα πούμε, είναι δυσβάκτιστο το, το κόστο όλο αυτό. Έτσι. Είναι δύσκολο τι σημερινέ εποχέ που ζούμε. Στα παιδιά μέχρι ενό έτου το εμβόλιο χορηγείται σε τέσσερι δόσει. Άρα το κόστο για το κάθε παιδί είναι 416 ευρώ. Για τα παιδιά από 1 έως 2 ετών, οι δόσει του εμβολίου είναι 3 και το κόστο για του γονεί ανέρχεται στα 312 ευρώ. Ενώ για τα παιδιά από 2 ετών και πάνω, οι δόσει του εμβολίου είναι 2 με το συνολικό κόστος να αγγίζει τα 208 ευρώ. Είναι κρίμα και πρέπει να τα δει αυτά όλα η κυβέρνηση και μιλάω τώρα κατά μέτρο που να, με, να με δει ο κύριος Τσίπρας και όλοι οι δήμονες και οι 300 εκεί πέρα πάνω, ότι και αυτοί αν έχουν παιδιά και γόνια πρέπει να σεβαστούν αυτό το πράγμα. Τι να σας πω, μεγάλο πρόβλημα. Πολλά έπρεπε να δουν στο Υπουργείο Υγεία, αλλά δεν βλέπουν τίποτα. Σε κάθε περίπτωση, πάντω, πολίτε και γιατροί απευθύνουν αγωνιώδη έκκληση στου αρμοδίου να εντάξουν το επίμαχο εμβόλιο στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.